Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου εδώ κοντά μας από την Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Κύριε Χρήστος Πίρτζης. Καλώς ήρθατε, κύριε Πίρτζη. Καλημέρα και στο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Καλή σας ημέρα από το ΠΑΣΟΚ. Ένα πρώτο σχόλιο. Ναι, γιατί επιστρέφει και σπασμένα από την Αμερική ο κύριος Δένδιας, κύριε Οικονόμου. Πραγματικά είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε από επίθεση πλέον ως κρατική οντότητα του Ιράν προς το Ισραήλ. Αυτό είναι πραγματικά μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Πρέπει να σταματήσουν και να αφοριστεί πλήρως το κλίμα, διότι αν συνεχιστεί αυτό θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτά τα κράτη, όπως είναι το Ιράν, επιδιώκουν και έχουν διακηρυκτικά στις αρχές τους την εξαφάνιση του Ισραήλ. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Να υπάρχει ένα κράτος που να λέει ότι αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, εκεί είναι ο σπόρος του προβλήματος, ότι δεν μπορεί να κατανοήσουν ότι πρέπει να συγκατοικήσουν. Δεν χρειάζεται να αγαπηθούν, να συγκατοικήσουν. Μάλιστα. Όχι να εξαφανιστούν τα κράτη το ένα το άλλο. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι να ευχηθούμε να επικρατήσουν φωνές λογικής και εγκράτειας. Η χώρα μας σε κάθε περίπτωση οφείλει να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην ειρήνη στην περιοχή. Μπορούμε να το κάνουμε. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν νεκροί, κυρίως πολίτες και παιδιά που δεν φταίνουν, όπως έχουμε δει και όλο το προηγούμενο διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε, γιατί είναι και στη γειτονιά μας, αλλά η γενίκευση μιας τέτοιας σύγκρουσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και για τη χώρα μας και για την παγκόσμια ειρήνη και την παγκόσμια οικονομία. Άρα, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Κύριε Στοδουλάκη. Κοιτάξτε, καταρχάς, είναι προφανές ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η περιφερειακή διάσταση που λαμβάνει ο πόλεμος πλέον στην Μέση Ανατολή. Είχε πάρα πολλές εκφάνσεις. Τώρα αποκτά μια ακόμα πιο έντονη και προφανώς με σοβαρές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ θα το τοποθετούσα όμως σε μια ευρύτερη αστάθεια που υπάρχει στον κόσμο μας πλέον. Είναι ένα κομμάτι η περιφερειακή διάσταση της Μέσης Ανατολής. Είναι ένα δεύτερο κομμάτι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται ακόμα. Είναι ένα τρίτο κομμάτι οι επιθέσεις των Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα που αυξάνουν το κόστος του εμπορίου διεθνώς. Είναι η ένταση της Κίνας με την Ταϊβάν, είναι οι εκλογές στην Αμερική στο τέλος του έτους που μπορεί να αλλάξουν ριζικά τους συσχετισμούς, ειδικά τους γεωπολιτικούς. Είναι οι ευρωεκλογές που επίσης θα ανακατατάξουν πολιτικές δυνάμεις με ό,τι αυτό σημαίνει. Είναι το θέμα της αμυντικής διάστασης της Ένωσης και της ενιαίας πολιτικής της. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν τουλάχιστον ένα πλαίσιο αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας. Προφανώς και οφείλουμε όλοι μας να είμαστε σε εγρήγορση. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε σαν αντίστροφα ή από εδώ. Ας πιάσουμε το θέμα του κύριου Στίγκα που τον είχαμε και κοντά μας νωρίτερα. Διότι είπε ότι θα καταγγείλει αύριο συγκεκριμένα πράγματα και χαρακτήρισε και τον Πρωθυπουργό, αλλά και τα υπόλοιπα. Συνεχείς χαρακτηρισμούς, είπε αρνητικούς. Δυσάρεστος βέβαια για τους δημόσιους, αλλά εντάξει. Ξεκινήσουμε αντίστροφα. Το ΠΑΣΟΚ λέω να πάμε. Γιατί δεν συμφωνείτε με την πρόταση του Πρωθυπουργού να καταθέσετε ένα ενίο υπόμνημα. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Ενώ το διαδικαστικό σκέλος και το πώς θα προχωρήσει η βουλευτική διαδικασία και το πώς τελικά το θεσμικό πλαίσιο θα εφαρμοστεί. Όχι είναι βουλευτική. Αυτό που. Η δικαστική διαδικασία. Προφανώς. Όπου υπάρχει εμπλοκή της δικαστικής διαδικασίας στα αντίστοιχα κοινοβουλευτικά, προφανώς η Βουλή πρέπει να δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει. Να θυμίσω απλά ότι σε όλες τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που είχαν ληφθεί ακόμα και πριν τις εκλογές του 2023 με διάφορες πρωτοβουλίες Κασιδιάρη τότε, αν θυμάστε, και με όλες τις εκφάνσεις που είχαν τα μορφώματα. Αυτά εμείς ήμασταν πάρα πολύ καθαροί με αντίστοιχες θεσμικές πρωτοβουλίες σε όλες αυτές τις περιστάσεις, οι οποίες έλεγαν το εξής πάρα πολύ απλό. Ότι ειδικά τότε στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, δεν μπορεί εγκληματικές οργανώσεις υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος να κατέρχονται στις εκλογικές διαδικασίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διατηρούμε ως αυτονόητη θέση μας, υπό αυτό το πρίσμα θα εξετάσουμε και όλες μας τις πρωτοβουλίες και το επόμενο χρονικό διάστημα και τις περιπτώσεις αυτές. Κύριε Χρυστοδουλάκη, πρέπει να χαθούν έδρες. Πρέπει να εξαφανιστούν. Δηλαδή,
Υπάρχει ένα πυρηνικό κομμάτι και το κομμάτι του κρογοδικείου. Τα μπερδεύουν με δική μας ευθύνη, ενδεχομένως κάποιων φίλων, συναδέλφων, τηλεθεατές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά όποια και να αποφασίσει του ποινικού και του εκλογοδικείου. Πρέπει να μοιραστούν οι έδρες των Σπαρτιατών στα άλλα κόμματα, σε εσάς δηλαδή. Θέλω να πιστεύω. Γιατί συνήθως. Θέλω να πιστεύω. Η νομολογία λέει ότι άλλο το κόμμα, άλλο οι βουλευτές σε κάποια περίπτωση, σε το ποινικό κομμάτι. Τώρα το εκλογοδικείο. Είστε της άποψης ότι μπορεί να εξαλείψει ένα κόμμα με την κατηγορία της εξαπάτησης εκλογέων, όπως αυτό μπορεί να διερευνηθεί στον βαθμό που μπορεί να διερευνηθεί. Είναι άλλο το κόμμα και άλλο οι βουλευτές. Η κατηγορία δεν αφορά τους εκάστοτε βουλευτές οι οποίοι εκπίπτουν το αξιώμα τους και άρα μπαίνουν οι επιλαχόντες. Αφορά το κόμμα. Θέλω να πιστεύω. Είναι καλό προηγούμενο κατά την κρίση σας, γιατί είστε νέος άνθρωπος στην πολιτική και έχετε μια δυναμική αξιοσέβαστη και έχετε ένα σαφή λόγο καθαρό. Είναι καλό προηγούμενο ένα κόμμα να εξαφανιστεί και να μοιραστούν οι έδρες του. Είναι αναγκαίο προηγούμενο. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι για εγκληματική οργάνωση, αλλά προφίλω δημόσια με θέση αυτή να διατυπώσω μια επιφύλαξη. Λέω λοιπόν. Παρακαλώ. Ναι. Είναι όχι καλό, αναγκαίο προηγούμενο να εφαρμόζονται οι νόμοι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση. Ναι. Δεν θα κρίνουμε εμείς αν μιλάμε για συνεχή διασύνδεση εγκληματική οργάνωση ή αν υπάρχουν ποινικέ προεκτάσει. Αυτό ευτυχώς. Το κρίνει η δικαιοσύνη. Το βασικό λάθος που μπορούμε να κάνουμε εμείς και λέω εμείς ως πολιτικά κόμματα πρωτίστως, είναι να πολιτικοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή. Ακριβώς γιατί αυτή η πολιτικοποίηση θα καταδείξει ότι η περιθωριοποίηση, η ποινικοποίηση, οποιασδήποτε μορφής προέκταση τιμωρητικού χαρακτήρα στο κόμμα των Σπαρτιατών θα έχει πολιτική διάσταση ως προς την πολιτική μας διαφωνία ή διαφοροποίηση. Και θα φέρει και οπαδούς. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ακριβώς. Το φοβάστε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Ότι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να διεγείρουν συσπυρώσεις, αντισυσπυρώσεις αντανακλαστικά. Βλέπουμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έτσι κι αλλιώς το κύμα του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς, το πώς ανθίζει και διεγείρεται από διάφορες εκφάνσεις και ερεθίσματα. Προφανώς και πρέπει η θεσμική διαχείριση της πολιτείας να μας θωρακίσει έναντι αυτών. Λέω λοιπόν το εξής όμως και κλείνω. Ότι η διάσταση του ζητήματος αυτού δεν πρέπει να είναι πολιτική. Το τι θα γίνει με τη σε τυχόν απόφαση. Με τις έδρες, με εκλογές, με το πώς θα κατανεμηθούν, με τα μοντέλα, δεν μπορεί να άπλεται πολιτικής ή ακόμα και κοινοβουλευτικής απόφασης. Δικαστικά το εκλογοδικείο θα μπορέσει να δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Κύριε Σπίριτζε. Νομίζω ότι ο αγώνας απέναντι στο φασισμό δεν είναι στιγμιαίος. Δεν αντιμετωπίζεται ούτε με μια ρύθμιση. Είναι φασίστες οι Σπαρτιάτες. Είναι αποφασίστες και πέρα. Και αυτό φάνηκε, κύριε Χαριτάρο, δεν είναι να γίνει το λέμε εμείς, με τη στήριξη που έδωσε ο καταδικασμένος ναζιστής Κασιδιάρης στο κόμμα των Σπαρτιατών. Νομίζω ότι είναι σωστό που τα δημοκρατικά κόμματα δίνουν έναν αγώνα ανεξάρτητα αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, να μην έχουμε τέτοια μορφώματα στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε την άποψή μου, δεν ήταν αποτελεσματική διάταξη. Φάνηκε, τα λέγαμε εμείς τότε, φάνηκε στην συνέχεια, διότι είχαμε 3-4 τροπολογίες αυτής της διάταξης. Και βέβαια, επετράπη σε ένα μόρφωμα σαν γι' αυτό να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να δούμε την απόφαση του εκλογοδικείου. Κάποιο άριο πάγο, ένα τμήμα αριού πάγου, έδωσε άδεια στο κοινό κόμμα να κατέβει τι εκλογέ. Αυτό λέει. Άρα δεν ήταν αποτελεσματικό. Να το εξηγούμε στου τελεσμένου. Ναι, βεβαίω. Για να μην γίνεται γενικέ. Συγγνώμη. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι εδώ υπάρχει μία σύγχυση, αν θέλετε, στην κοινή γνώμη, στο ποινικό μέρο τη υπόθεση αυτή, που άσκησε διώξη από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι είδαμε στη δημοσιότητα, η εισαγγελέα του αριού πάγου. Και στην απόφαση που θα πάρει το εκλογοδικείο. Έτσι. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα πρέπει σαν δημοκρατία και σαν κοινοβουλευτικό σύστημα να οριμάσουμε ακόμη περισσότερο, να βελτιώσουμε τέτοιους τους διατάξεις, να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας. Δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, εδώ που τον είχαμε τον επικεφαλής του κόμματος Σπαρτιατών, κατηγόρησε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι όλο αυτό είναι μεθοδεδομένο. Δεν υπάρχει καμία μεθόδευση. Καταρχάς, πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά ο ίδιος τι λέει και τι κάνει. Ο Άριος Πάγος
πραγματικά πήρε μια απόφαση και είπε ότι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Ο νόμος μιλάει για εγκληματικές οργανώσεις. Ούτε για φασιστικές, ούτε για κομμουνιστικές, ούτε για αριστερές, ούτε για δεξιές. Για εγκληματικές οργανώσεις μιλάει. Άρα λοιπόν είχαμε μια εγκληματική οργάνωση, ποια ήταν η Χρυσή Αυγή. Να. Και τα μέλη της που καταδικάστηκαν. Δεν μπορούν αυτοί να πολιτεύονται. Και είναι λογικό αυτό. Οι εγκληματικές οργανώσεις δεν μπορούν να είναι πολιτικά κόμματα. Οι κρυπτόμενες ηγεσίες και αν κρύπτονται πίσω από μια επίφαση νομιμότητος για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, απαγορεύονται. Από τον νόμο πάλι. Όχι από μένα και από εσάς. Από τον νόμο. Ήρθε τώρα ο κύριος που διαμαρτύρεται, Στίγκας το όνομα, αρχηγός του κόμματος του, και είπε. Ο οποίος στολίζει τον αρχηγό σας και πρόεδρο της κυβέρνησης. Πρόεδρος στολίζει τους βουλευτές του. Και λέει ότι είναι όλοι μαφιόζοι. Καμόρα, Κόζα Νόστρα κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. Και υπό, από τον κύριο Κασιδιάρη υποχείρια. Όταν, γιατί τα ετοιμαζόταν να φύγουν, ήδη του έχουν φύγει η μισή. Και όταν λοιπόν τα έλεγε αυτά, τον τσίμπησε η δικαιοσύνη και ασκήθηκε ποινική δίωξη. Πρέπει να πούμε το εξής. Είναι άλλο πράγμα το ποινικό, όπως είπατε, και είναι άλλο το εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο όμως θα παίξει βάρος το ποινικό. Διότι ήδη πλέον η δικαιοσύνη. Και θα έρθει πρώτο όμως. Δεν έχει σημασία. Τώρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του εκλογοδικείου. Το εκλογοδικείο τι λέει? Υπάρχει από πίσω κρυπτόμενη ηγεσία. Υπάρχει από πίσω κλιματική οργάνωση που λειτουργεί. Μα το είπε ο ίδιος. Τώρα το είπε γιατί πλακώνονται μεταξύ τους και είναι μια κατάσταση τραγική για το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορούν να λειτουργούν έτσι τα κόμματα, δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Μάλιστα. Δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία αυτές οι λειτουργίες. Άρα λοιπόν, να μην διαμαρτύρεται ο κύριος Στίγκας, να κοιτάει τι κάνανε, πώς λειτουργούν, δεν είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας και οι νόμοι είναι νόμοι για όλους. Δεν είναι ούτε νόμοι για τους μεν, ούτε για τους δε. Και τις αποφάσεις δεν τις πάρει τελικά η κυβέρνηση. Θα τις πάρει το εκλογοδικείο για το κομμάτι το πολιτικής εκπροσώπησης και η ποινική διαδικασία θα πάρει τις αποφάσεις για τα ζητήματα. Πού θες να πάμε τώρα? Να πάμε στα περί γυάλινων πύργων, να πάμε στην ακρίβεια, να πάμε στα πρόσωπα των ευρωεκλογών, τι θες? Καλά. Το πιο juicy, συγγνώμη φίλοι διαθέτες, και για εσάς το λέω, είναι τα πρόσωπα των ευρωεκλογών. Το τοποθετής Κασελάκη κατά των υποψηφιωτήτων και κυρίως κατά του Γιώργου Αυτιά, μιλώντας για λαδέμπορες και για στημένα μίντια που κατακεραυνούν τον Στέφανο Κασελάκη. Πληρωμένα πιστόλια. Για πληρωμένα πιστόλια. Αν υπάρχουν πληρωμένα πιστόλια, κύριε Σπίρτσι, να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί, όνομα επώνυμο, να ξέρουμε κι εμείς ποιοι είμαστε. Αν είμαστε μέσα κι εμείς, αν υπολογιζόμαστε. Τα είπε αυτά. Βέβαια, είναι ξινά στα θέλια. Προχτές τα είπε. Ούτε καν πρόσφατο δεν είναι, να καταλάβετε πια. Αλλά δεν είναι πρόσφατο. Το πρόσφατο δεν είναι πρόσφατο. Το δευτερόλεπτο είναι πρόσφατο. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χαρητάτου, νομίζω ότι έχουμε μπει πολύ νωρίς, δύο μήνες πριν τις ευρωεκλογές, σε μια πολύ οξυμένη πολιτική αντιπαράθεση. Και νομίζω ότι πρέπει να πέσουν λίγο οι τόνοι. Υπάρχουν προφανώς και δημοσιογράφοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν πολεμήσει πάνω από τη γραμμή. Όταν κυβερνούσατε εσείς, υπήρχαν δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωση που πολεμούσαν πάνω από τη γραμμή? Βέβαια. Βέβαια υπήρχε. Σας έχει πολεμήσει ο Γιώργος Αυτιάς? Όχι, δεν μιλάω για τον Γιώργο Αυτιά. Για όνομα του. Εγώ θυμάμαι όταν ήσασταν στην κυβέρνηση, στον κύριο Αυτιά ήταν κάθε μέρα στην εκπομπή. Ενώ οι βουλευτές και οι υπουργοί, ο άνθρωπος τη δουλειά του έκανε. Υπήρχαν μέσα που. Καλός κακός κρίνεται από όλους μας. Ακριβώς. Στην δημοκρατία. Γιατί χθε που ήταν ο κύριος Καλαματιανός εδώ, είπε ο κύριος Καλαματιανός και προς τιμήν του ότι το παράκανε μάλλον με αυτή τη φράση ο κύριος Κασελάκης. Προφανώς το παράκανε. Το παράκανε και εσείς προφανώς. Λοιπόν, είναι άλλο λοιπόν υπάρχουν μέσα που έχουν πολεμήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε την άποψή μου, με μη θεμητό, μη διοντολογικό τρόπο, για κανάλια, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν. Υπάρχουν δημοσιογράφοι επίσης που μας έχουν αντιμετωπίσει ακραία και σαν κόμμα και σαν πρόσωπα. Δεν θέλω να θυμηθώ, κύριε Χαριτάτο, τώρα διάφορες ιστορίες, δεν είναι τη στιγμή. Και... Αλλά οι εκλογές είναι εκλογές. Δηλαδή. Και μόνο στις κυβερνήσεις, αυτό θέλω. Και βέβαια. Υπάρχουν. Προφανώς και από το δημοσιογραφικό χώρο και από το χώρο των επιστημόνων. Έτσι, όλοι εμείς δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Και από το χώρο της κοινωνίας, του συνδικαλισμού και από τα στελέχη των κομμάτων, υποψηφιότητες που θα δοκιμαστούν από τον ελληνικό λαό αν εγκρίνονται ή απορρίπτονται. Δεν έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, με μια τέτοιου είδους αξιολόγηση.
Και σε κάθε περίπτωση, κάθε κόμμα, με τις διαδικασίες που έχει, κρίνει τι ψηφοδέλτιο πρέπει να καταρτήσει. Εγώ νομίζω ότι εκεί που πρέπει να σταθούμε στις συγκεκριμένες εκλογές είναι ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια διαδικασία που αποφασίστηκε στο προηγούμενο συνέδριο. Είναι μια διαδικασία που πάει ένα βήμα παρακάτω τη δημοκρατία στο θεσμό του κόμματος, άρα που τα μέλη του θα ψηφίσουν για το ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιό μας. Κύριε Σπίτη, συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει. Βοηθήστε με, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά θέλω για να πετύχουμε, και, γιατί έχω με κάποια ερωτήματα. Σήμερα έχετε τις εκλογές για να ψηφίσουν οι φίλοι του κόμματος. Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος. Τα μέλη. Ως η επιλογή των τελικών 41 προσώπων. Θα είναι από αυτά που ψήφισαν οι φίλοι του κόμματος ή θα υπάρχει και μια επιλογή, ένας αριθμός που αποφασίζεται κεντρικά ή από τον κύριο Κατσελάκη προσωπικά. Τι ξέρετε εσείς. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ούτε εγώ το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει μετά τη σημερινή εκλογή να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Μαζί, πρέπει να κάτσουμε μαζί να πιούμε ένα καφέ, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Από ό,τι έχω ακούσει, γιατί δεν έχει συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, κύριε Χαριτάτου. Όταν συνεδριάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι 5 ανθρώπους θα τους υποδείξει ο πρόεδρος του κόμματός μας και οι υπόλοιποι θα είναι από την σημερινή εντάξει, διαδικασία. Υπάρχει μια λίστα 5. Αλλά κανονικά πρέπει να καταλήξει. Μη σας κουράζω. Είτε 5 είτε περισσότεροι. Ελάτε τώρα, ελάτε για να πάμε και σε άλλα θέματα. Πάμε σε άλλα θέματα. Σε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, σε κάθε περίπτωση. Πάμε στον κύριο Χρυστοδουλάκη. Να πάμε στον κύριο Χρυστοδουλάκη. Γιατί κάνετε και κλοπές εκεί στο Πασόκ. Τι κάνουμε? Κλοπές. Τι κλοπές κάνουμε? Μπήκατε, κάνατε απαγωγή του κ. Ζαγοράκη, άνθρωπος ευρωβουλευτής με σημεία της Δημοκρατίας, περήφανος, με τέτοιο έργο, με τέτοιες παρεμβάσεις και τον αρπάξετε για να συνεχίσει τις παρεμβάσεις προς όφελος του ευρωψηφοδελτίου του Πασόκ. Τι είστε εσείς, το Θεό σας δεν έχετε στο Πασόκ. Για να πάρω πάσα από τον κύριο Σπίρτζη. Δηλαδή η απαγωγή του Ωραίου Θοδωρή. Να είναι καλά ο κ. Ζαχουράκης. Επειδή έγινε η κουβέντα. Αρπαγή, καλή. Η αρπαγή, όχι απαγωγή. Ναι, η βία αρπαγή. Εμείς δεν κάνουμε ούτε αρπαγή, ούτε απαγωγή, ούτε κλοπές. Για να το. Λοιπόν, προφανώς είναι δικαίωμα του καθενός και αναφέρομαι. Θα μπορούσατε να πείτε τόσο έχουν πάρει από το Πασόκ. Το δημοσιογραφικό σκέλος καταρχάς και θα έρθω μετά στα υπόλοιπα. Το δημοσιογραφικό σκέλος είναι δικαίωμα του καθενός να κατέρχεται στο σύμβολο της πολιτικής και να εκτίθεται στην κοινή γνώμη και να κρίνεται από αυτήν. Όμως, ειδικά στο δημοσιογραφικό σκέλος της εκφοράς δημόσιου λόγου, η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Πάντα. Γιατί όταν τη μία μέρα είσαι ένας αμερόληπτος αντικειμενικός δημοσιογράφος και την επόμενη μέρα κατέρχεσαι με ένα συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό, η ισορροπία και η μετάβαση πρέπει να είναι προσεκτική και διακριτική. Δεν το λέω ως κριτική, το λέω ως ένα αντικειμενικό γεγονός. Το είπαμε και εμείς με τον Σπύρο όταν σχολιάζαμε. Ευτυχώς στη δημοκρατία μας. Ευτυχώς στη δημοκρατία μας, μαζί με το ψηφοδέλτιο του πολιτικού χώρου που θέλουμε να μας εκπροσωπήσει σε αυτή την περίσταση στην Ευρωβουλή, βάζουμε δίπλα και ένα σταυρό στο όνομα, άρα επιλέγουμε και τους εκπροσώπους μας. Και αυτό το συνδέω και με όλες τις υπόλοιπες προσωποκεντρικές επιλογές. Ευτυχώς στο Πασόκ έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο. Έχουμε μια γεωγραφική, κλαδική και ευρύτερη εκπροσώπηση, νομίζω. Τα κουτιά, κύριε αντιπροσωπευτική. Χρυστοδουλάκη. Και νομίζω ότι αυτό θα συνοδεύσει και το δικό μας πολιτικό μήνυμα. Σε ποια έφυγε στην Αυγή, διαβάζαμε ότι ο Κασελάκης και ο Βελόπουλος είναι κερδισμένοι και εσείς είστε οι χαμένοι. Εντάξει, αυτό το κρίνουν οι εκλογές πάντα. Ας μην προκαταλαμβάνουμε και το αποτέλεσμά τους. Προφανώς και τα δημοσκοπικά στοιχεία, ειδικά τα ποιοτικά, έχουν τη δική τους αξία. Να πω απλά το εξής ως πολιτικό σχόλιο και να κλείσω το συλλογισμό μου, ότι έχουμε σε 2 μήνες λοιπόν εκλογική διαδικασία. Το ένα πρίσμα είναι το ανοιγός ευρωπαϊκό, το πού θέλουμε να πάει η Ευρώπη, τι σημαίνει για εμάς πολιτική της ομογενοποίηση και διάφορες διαστάσεις που είπαμε και πριν με αφορμή και την έξαρση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως η εξωτερική πολιτική της Ένωσης, η αμυντική πολιτική και το ενιαίο της δόγμα, ειδικά με την προοπτική της αλλαγής των σχετισμών και στις ΗΠΑ και ό,τι αυτό επιφέρει στους προϋπολογισμούς των κρατών για αμυντικές δαπάνες με βάση τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο ΝΑΤΟ. Ένα είναι αυτό λοιπόν, η θέση του καθενός σε αυτά. Θα επηρεάσει τη ζωή μας. Είναι δημοσιονομικοί πόροι οι οποίοι μπορεί να ανακατευθυνθούν. Άλιστα. Ένα. Δεύτερον, προφανώς και ο εκλογικός συσχετισμός στις ευρωεκλογές θα διαμορφώσει και εξελίξεις στο εγχώριο μάλιστα πολιτικό μάλιστα σύστημα ή θα στείλει μηνύματα. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να στείλουμε το εξής μήνυμα και κλείνω. Γιατί καταλαβαίνω και την πίεση του χρόνου. Όχι, ότι υπάρχει ένα κόσμο εκεί πέρα. Εκεί έξω απογοητευμένος, με αγωνίες, με προβλήματα, με εμπόδια στην καθημερινότητά του. Και αυτός ο κόσμος ψάχνει μια πολιτική διέξοδο
μέσα από μια σοβαρή, στιβαρή, αξιόπιστη, αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλουμε οι εκλογές να δώσουν στο ΠΑΣΟΚ το ρόλο αυτό. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Χαριτάτο, συγγνώμη που σας διάβασα. Ναι, ναι. Καλύτερα σας έτσι κάνετε σήμερα από τους τρεις σας. Αλλά γνώρεξη, γι' αυτό υπάρχει, και υπάρχει. Είμαστε από την Ανατολική Αττική και οι τρεις. Και οι τρεις, να είμαστε και φίλοι. Λοιπόν, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Συζητάμε για το αν είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ζαγοράκης ή τι είπε για τον κύριο Αυτιά ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά για τις ευρωεκλογές. Δεν έχουμε συζητήσει. Εμείς θέλουμε. Ναι. Καλό είναι κάποια στιγμή να αρχίσουμε... Ο πρόεδρος σας γυρνάει και λέει για γυάλινους πύργους, που αρχίσουμε... ο πύργος είναι γυάλινος, άρα βλέπεις τριγύρω. Να αρχίσουμε... Και σε βλέπουν, ναι, υποθέτουμε, άμα είναι γυάλινος. Εκτός αν έπρεπε να έχει βάλει και την προστασία αυτή. Μήπως το είπε κατά λάθος, καλέ, και μήπως το πήγε. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Σε κάποια στιγμή, λοιπόν, επειδή έχουμε και δύο μήνες μπροστά μας, καλό είναι να γίνει μια συζήτηση που πραγματικά θα συμβάλλουμε στην ενημέρωση των πολιτών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για πολύ κρίσιμα ζητήματα. Πάρα πολύ κρίσιμα. Εμείς μαζί σας, σύμφωνοι, μας τροφοδοτείτε εκατέρου. Μια γρήγορη απάντηση από τον κύριο Οικονόμου. Αν σύμφωνα με το δημοσίευμα της Εστίας στο πρωτοσέλιδο, υπάρχει ερώτημα προς τις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικώς με την άσκηση απευθείας διώξεων για ευρωπαϊκά δικήματα κατά πολιτικό προσώπο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλά, αυτό είναι δικαίωμά της. Αλλά σύμφωνα, γιατί άλλο το τίτλος και άλλο η συνέχεια. Για ακύρωση του νόμου περιευθύνησης υπουργών, μιλά και ζητά την ακύρωσή του η Κοβέσκε από την Κομισιόν. Αυτό είναι παρέμβαση στο τοπικό δίκαιο και στη δικαιοσύνη της χώρας μας. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κοιτάξτε. Ο νόμος στηρίζεται πάνω στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Το Σύνταγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει την πολιτική πρωτοβουλία και αλλάξει το νόμο περιευθύνησης υπουργών για την παραγραφή των αδικημάτων. Μάλιστα. Θυμίζω ότι είχαν πλεονέκτημα οι υπουργοί, οι διατελέσαντες υπουργοί, γιατί είχαν πολύ μικρότερες προθεσμίες παραγραφής, ενώ και εμείς πήγαμε το Σύνταγμα βάσει όλων των πολιτών, όσο είναι η παραγραφή για όλους τους πολίτες, αν και για τους πολιτικούς και για τους υπουργούς, τα 20 χρόνια δηλαδή, για κακουργήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαμόρφωση ενός συνταγματικού πλαισίου, το οποίο είναι κοντά θα έλεγα στο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεπερνά τη δικαιοδοσία της σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, κύριε Οικονόμου, αυτό ρωτάμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατά την κρίση σας. Έχει τη δικιά της δικαιοδοσία. Αυτά οριοθετούνται. Είναι Μάλιστα. πολύ δεδομένα. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει την αυτονομία της και τη λειτουργία της. Η κυβέρνηση έχει τη δικιά της αυτονομία. Δεν είμαστε ακόμα ομόσπονδο κράτος για να πούμε ότι γίνεται μια κεντρική απόφαση και αυτομάτως λειτουργεί. Υπάρχουν διαδικασίες συγκεκριμένες. Το άρθρο 28 του Συντάγματος και αυτό διαμορφώνει το πλαίσιο εφαρμογής των συμβάσεων και των αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτά είναι τα οριοθετούνται. Δεν ανακαλύψουν σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Αμερική σήμερα δεν είναι. Κύριε Στολάκη, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε καλά. Ευχαριστούμε και όλες που δεν μαλώνατε μεταξύ σας. Ευχαριστούμε και εσάς γιατί είναι μέρα, καταλαβαίνω, δύσκολη. Εντάξει, αυτά είναι. Αλλά κύριε Αρέβη, να μας καλείτε τέτοια ώρα και να είναι και το κηλικείο κλειστό είναι βαρύ. Ναι, είναι βαρύ. Αυτό δεν είναι. Πρέπει να παξάσει τη διασμό. Έχει ανοίξει το κηλικείο, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ. Αφού του ήρθατε. Αφού του ήρθε όταν ήρθε, 8 ώρα ανοίγει. Μην το λέτε, τα λένε όλοι. Μπορώ μετά τις 8 να έρθω στην εκπομπή σας. Λοιπόν, χαρήκαμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, να είστε καλά.